Ήταν η πρώτη φορά που είχε έρθει να καμαρώσει τον αδερφό του. Να κάνει να μην τον έπαιρνα ποτέ. Εγώ κατάφερα να απομακρυνθώ, αλλά ο μικρούλης μου δεν κατάφερε. Με δάκρυα στα μάτια, οι γονείς του 16χρονου Θανάση περιγράφουν στο Open πως ο μικρότερος γιος τους και ένας 27χρονος πρωταθλητής μοτοκρός τραυματίστηκαν σοβαρά όταν μια μηχανή που οδηγούσε άλλος 16χρονος έφυγε από την πίστα και έπεσε πάνω τους. Εμένα με πέταξε κάτω, μου κόψε ένα κομμάτι εδώ στο κρέας. Όταν σηκώθηκα, είδα τη γυναίκα μου να ουρλιάζει. Σηκώσανε μια μοτοσυκλέτα, είδα το γιο μου να είναι από κάτω. Ο 16χρονος είχε πάει με τους γονείς του να δουν τον μεγαλύτερο αδελφό του να αγωνίζεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην πίστα των Γιαννιτσών. Ήταν ο πρώτος αγώνας μοτοκρός που παρακολουθούσε και αποδείχθηκε μοιραίος. Ο κόσμος είχε πέσει πάνω στο πρώτο παιδί που είχε και τη μεγαλύτερη βλάβη, τέλος πάντων. Ναι. Προφανώς δεν είχαν δει το δικό μου. Όπως περιγράφουν οι τραγικοί γονείς, όλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο 16χρονος Αναβάτσης έχασε τον έλεγχο, έπεσε στο προστατευτικό πλέγμα και σε μια μεταλλική κολόνα. Επικράτησε αναστάτωση. Διασώστες έτρεξαν για τις πρώτες βοήθειες. Τους έβλεπα που προσπαθούσαν με το στοματάκι του, το πίεζαν. Δεν ήξερα γιατί το έκαναν αυτό. Εκ των υστέρων μου είπαν ότι είχε γυρίσει η γλώσσα του παιδιού. Ο 60χρονος διοργανωτής και ο 16χρονος αναβάτης της μηχανής συνελήφθησαν και αναφεθούν ελεύθεροι μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα. Είμαστε συγκλονισμένοι. Ήταν μια τραγική στιγμή. Το ατύχημα ελέγχεται από τους αρμόδιους φορείς. Η πίστα είναι αδειοδοτημένη από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την αρμόδια Ομοσπονδία. Τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα στους αγώνες. Η άδεια της πίστας και των αγώνων έχουν ελεγχθεί από την αστυνομία. Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται για δεύτερο 24ωρο στη ΜΕΘ νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η κατάστασή τους παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έγινε χειρουργείο στο κεφάλι, γιατί στο κεφάλι είναι το χτύπημα, νευροχειρουργία, αλλά είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Σε κόμμα είναι. Δεν ξέρουμε άμα θα συνέλθει. Η αστυνομία δεν τα εξεδεί ενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ενώ σχηματίζει δικογραφία για τα αίτια του ατυχήματος.